κόψτε βρε τον τζόγο, φτάνει τόσο, φτάνει με τα φρουτάκια. Φτάνει, κουραστήκαμε, δεν βαρεθήκατε. Και γενικά με τον τζόγο, δεν είναι μόνο τα φρουτάκια. Πόσος κόσμος έχει χάσει χρήμα, ελπίζοντας ότι θα κερδίσει λεφτά. Δεν ακούσατε τον τάραμα που είχε βγει εδώ πέρα και έλεγε όσα έλεγε. Ότι μακροχρόνια κανένας δεν κερδίζει. Ο μόνος που κερδίζει από τον τζόγο είναι αυτός που πάει, ταρπάζει και φεύγει. Μία, δύο φορές, τρεις, μετά άστο, έκατσε η βάρκα, πήρε νερό. Εγώ θα ρωτήσω όμως όλους αυτούς εκεί πέρα έξω που κάνανε μεγάλα σπίτια, αλλά μικρότερες οικογένειες, που κατάφεραν να πάνε στο φεγγάρι, αλλά δεν πατάνε στη γη. Για όλους αυτούς που έχουν εγωισμό και δεν έχουν πάρει δόση με τον γείτονα. Για όλους αυτούς τους ανθρώπους εδώ πέρα που κατακτήσανε το διάστημα, αλλά καταστρέψανε τη γη. Για όλους εμάς που έχουμε λιγότερη γνώση και περισσότερη κρίση. Έχουμε περισσότερα υπάρχοντα, αλλά λιγότερες αξίες. Πλατύτερους δρόμους και στενότερα μυαλά. Σας ρωτάω, έχετε περισσότερες ανέσεις ή λιγότερο χρόνο? Αγαπάτε συχνά ή ζηλεύετε και μισείτε συχνότερα? Έχετε γεμίσει τα σπίτια και τις βιτρίνες και τα μαγαζιά σας, αλλά όχι την ψυχή σας. Πάρτε επιτέλους μια απόφαση. Δώστε χρόνια στη ζωή σας και όχι. Σε ανούσια πράγματα. Επίσης, δώστε ζωή στα χρόνια σας. Εκτιμήστε την αξία της ζωής. Τώρα θα μου πεις, κάθεσαι και μιλάς σε πρόβατα, γιατί συνηθίζει όποιος με συναντάει να μου λέει το ίδιο πράγμα. Τι κάθεσαι και ασχολείσαι μωρέ με αυτούς όλους εκεί πέρα έξω και τι προσπαθείς να τους πεις, αφού δεν θέλουν να καταλάβουν, δεν θέλουν να το χωνέψουν, δεν θέλουν... Συμφωνώ, πες ότι μιλάμε στα πρόβατα. Στα πρόβατα που αποφασίζουν για τσομπάνης να είναι ο λύκος. Μήπως όμως άμα μιλήσουμε στα πρόβατα και εμείς μαζί με τα πρόβατα μπορέσουμε να καταλάβουμε κάποια πράγματα καλύτερα, να αφυπνιστούμε, δηλαδή να καταλάβουμε ότι ο τσομπάνης δεν λειτουργεί για το καλό μας, αλλά ο τσομπάνης μας εκμεταλλεύεται και ο τσομπάνης μας οδηγεί στη σφαγή και ο τσομπάνης μας παίρνει το γάλα και ο τσομπάνης μας παίρνει τη γούνα και ό,τι άλλο έχουμε. Λέω εγώ τώρα, γιατί σας βλέπω γυμνούς πλέον. Σας γδάρανε οικονομικά, έτσι. Όπως έλεγε ο Οδυσσέας Ελίτης, τη ζωή μου, λέει, την πέρασα κλεισμένο σε 50 τετραγωνικά παλεύοντας με τη γλώσσα. Στο βάθος, λέει, αυτό είναι η ποίηση. Μία συνεχής πάλι με τη γλώσσα. Τη γλώσσα την ελληνική, που είναι η πιο παλιά και η πιο πλούσια γλώσσα του κόσμου. Είμαστε οι μόνοι σε όλη την Ευρώπη που έχουμε αυτό το προνόμιο, φίλοι μου. Να λέμε τον ουρανό ουρανό, τη θάλασσα θάλασσα, όπως την έλεγαν ο Όμηρος και ο Πλάτωνας πριν 2.500 χρόνια. Δεν είναι λίγο αυτό? Φυσικά θα μου πεις τώρα, πλέον κανένας δεν λέει τον ουρανό ουρανό και τη θάλασσα θάλασσα. Ίσα ίσα, οι περισσότεροι λένε ότι ο ουρανός είναι η θάλασσα και η θάλασσα ο ουρανός, γιατί τα έχουν χάσει, γιατί τα έχουν πετάξει τα περιστέρια. Βλέπουνε το άσπρο μαύρο με ένα τάλιρο. Κανένας δεν είναι τέλειος όμως. Όλοι κάνουμε λάθη και πρέπει να τα αναγνωρίζουμε. Όλοι έχουμε κάνει και άσχημα πράγματα στη ζωή μας, καλός ή κακός, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε. Όλοι έχουμε πέσει, αλλά έχουμε ξανασηκωθεί. Και μάθαμε, και μεγαλώσαμε, και οριμάσαμε, και προχωρήσαμε, και συνεχίσαμε να, και συνεχίζουμε ακόμα να ζούμε.
Και ευχαριστούμε αυτή την ανώτερη δύναμη που μας δίνει άλλη μια ευκαιρία να μπορέσουμε να κάνουμε ό,τι κάνουμε. Μακάρι να μας βοηθήσει να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε και σε όλα αυτά που έρχονται, γιατί βλέπω ο Μητσοτάκης αποδέχθηκε την πρόταση ΗΠΑ Ηνωμένων Πολιτειών και Γαλλίας για να γίνει η Ελλάδα χώρος υποδοχής των εκτοπισμένων Παλαιστίνιων από τη Γάζα. Ελάτε όλοι εδώ! Ελάτε όλοι στην Ελλάδα! Να τσεπώσουμε εμείς τις επιδοτήσεις. Σαν κράτος μιλάω τώρα, έτσι, όχι σαν Γρηγόρης, γιατί έχω καμία επιδότηση, δεν έχω να τσεπώσω από κανέναν που έρχεται από την Παλαιστίνη. Πάλι γνωστοί άγνωστοι θα αρπάξουν τις μίζες, αναπρόσφυγα, αναπαράνομο μετανάστη, γιατί δεν ελέγχεται ποιος έρχεται και ποιος φεύγει και ποιος είναι εδώ και ποιος δεν είναι εδώ. Φυσικά, μην περιμένετε να δείτε πόσοι είμαστε και πόσοι δεν είμαστε. Μην περιμένει η Ελστάτ για στατιστικά. Μην περιμένεις από την Ελστάτ για στατιστικά. Δεν έχουν ιδέα. Σκορποχώρη. Βρε, ξεκινήσαμε να πάμε στον Αβράμογλου να πάρουμε κάνα τσάι, κάνα βότανο, να έρθουμε λίγο στα ίσα μας, να βολέψουμε λίγο την υγεία μας, να τη βάλουμε σε τάξη. Και τραβιώσου να πήγαινες για μπουγάτσες, πήγες έφτιαξες τα φώτα σου, τα LED. Έκανες και τρεις βόλτες με το μηχανάκι και πουλάς και τα ηλίκια από πάνω. Ρε, πού είναι το μάγουλο, ρε? Λοιπόν, στη φυλακή λέει για ψεύτικο προφίλ στο Facebook μπήκε άνθρωπος, γιατί λέει είχε κάνει συκοφαντικές αναρτήσεις. Σε αυτή την Ελλάδα ζούμε, φίλοι μου. Στην Ελλάδα που μπαίνει φυλακή κάποιος που έχει ένα ψεύτικο προφίλ και βρίζει το Μητσοτάκη, αλλά παράλληλα ένας δολοφόνος κυκλοφορεί ελεύθερος, ένας έμπορος ναρκωτικών κυκλοφορεί ελεύθερος. Και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί το μυαλό σου. Παιδοβιαστές, ξέρετε, ονόματα πολλά. Άμα είσαι με την κυβέρνηση, ό,τι κι αν κάνεις, έχεις άσυλο. Ντρέπομαι πραγματικά για αυτόν τον κόσμο. Ένα πάρτι μας καίει, ναι. Απλά κάποιοι δεν φοράμε μάσκα. Και δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε και ό,τι είναι να το πούμε, το λέμε. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν περίπλοκη μια κατάσταση και δεν μπορούν να είναι ομοί και με μπέσα. Και άλλοι που ό,τι έχουν να πούν το λένε, είτε παρεξηγηθούν είτε όχι. Στα ίσια και παλιγαρίσια. Ούτε μα ούτε μου. Τέσσερις προσαγωγές λέει κάνανε στην πλατεία Εξαρχείων. Έχουμε αυτή την κόντρα εκεί πέρα, μπλε κόκκινη δεξιά αριστερή. Αλλά το αστείο ποιο είναι? Μαζί με τις τέσσερις προσαγωγές η αστυνομία συνέλαβε και ένα σκυλάκι. Πήρε και το σκυλάκι μαζί. Τι τραβάμε, ρε. Έχουμε τον ΛΟΑΤΚΙ Αρχιεπίσκοπο της Αμερικής που είπε, αφού δεχόμαστε το μυστήριο του γάμου, αφού δεχόμαστε στο μυστήριο του γάμου καθολικούς και προτεστάντες, πώς θα τους αποκλείσουμε από τη Θεία Κοινωνία όλους αυτούς της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας? Τους δεχόμαστε σε ένα μυστήριο και τους αποκλείουμε στο άλλο, λέει. Καθολικούς, ΛΟΑΤΚΙ, προτεστάντες, ό,τι κι αν είναι, μπείτε όλοι μέσα, όλοι μαζί. Δεν υπολογίζουν πλέον τίποτα. Υπάρχουν κάποια όρια. Και μιας και ανέφερα τη φράση «υπάρχουν κάποια όρια», θυμήθηκα και τη δημοσίευση που έκανε ο Κασελάκης για τον Άδωνη Γεωργιάδη. Ότι κι αυτός είπε, έτσι ξεκίνησε, ότι υπάρχουν κάποια όρια. Υπάρχουν όντως κάποια όρια. Αλλά ρε Κασελάκη, δεν ξέρεις που έχεις έρθει. Και δείχνεις ότι είσαι άπειρος. Γιατί βγήκες και ζήτησες ο Άδωνης Γεωργιάδης να απομακρυνθεί από την κυβέρνηση. Ρε, έχει πει τον άλλον αγώνο. Τους έχει πει κοράκια. Τους έχει βρήσει επανελειμμένα. Χίλια μύρια έχει πει ο Άδωνης Γεωργιάδης για τη Νέα Δημοκρατία.
Και εσύ πιστεύεις, ρε Κασελάκη, επειδή βγήκες εσύ και είπες να σηκωθεί να φύγει ότι θα γίνει. Είσαι με τα καλά σου. Δεν ξέρεις που έχεις έρθει. Ή απλά προσπαθείς να το παίξεις ιστορία. Γιατί εγώ αυτό καταλαβαίνω. Άκου λίγο εδώ πέρα τι έχει πει ο Άδωνης για τη Νέα Δημοκρατία και δεν τον έχουν διώξει. Και ζητάς εσύ να φύγει επειδή είπε αυτό το πράγμα για τα Τέμπη. Ρε, ποιος νομίζεις ότι είσαι? Νομίζεις σε λαμβάνω σοβαρά, αλλά εγώ ξέρω ότι αυτά τα κάνεις μόνο για τα μάτια του κόσμου. Και εσύ Αμερικανός στάλτος είσαι και εσύ συμφέροντα εκπροσωπείς. Και εγώ ξέρω και τι συμφέροντα εκπροσωπείς. Σε στείλανε, άκουστε να δείτε τι γίνεται. Αφού θέλετε την ανάλυση και την προσωπική μου άποψη, σας την πω. Η Νέα Δημοκρατία που επί χρόνια έχει τσιφλίκει την Ελλάδα έβγαινε. Και αν δεν έβγαινε αυτή, θα έβγαινε το Πασόκ που τα είχαν μαζί όλα κανονισμένα. Αγκαζέ. Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, αγκαζέ. Τσίτσι, μίτσι, κότσι. Τάτσι, μίτσι, κότσι. Όπως θες, πες το. Και τόσα χρόνια ήταν τσιφλίκι τους η Ελλάδα. Ξαφνικά μια τετραετία με ένα σλόγγαν πρώτη φορά αριστερά. Από το πουθενά ανέβηκε στην εξουσία ο ΣΥΡΙΖΑ. Ένα κόμμα που ξεκίνησε με 30%. Χάσανε τη γη κάτω από τα πόδια τους. Σου λέει τι έγινε ρε μάγκα τώρα από το πουθενά. Βγήκε αυτό το κόμμα. Και άμα αυτό το κόμμα αρχίσει να κάνει ιστορίες και πάρει την εξουσία μόνιμα από εμάς, εμείς τι θα κάνουμε? Υπάρχει περίπτωση να οδηγηθούμε και στη φυλακή. 4 χρόνια τρέμανε τα ποδαράκια τους. Σου λέει τι έγινε τώρα ρε φίλε. Δεν θα τρώμε εμείς και θα τρώνε οι άλλοι. 4 χρονάκια. Ό,τι υποσχέθηκαν δεν μπόρεσαν να το κάνουν, να το πραγματοποιήσουν. Ενώ παλιά είχαν συνηθίσει, το είχαν δεδομένο. Άκου τώρα τι γίνεται. Βγαίνει ο μπούφος ο Τσίπρας. Ο οποίος μπούφος Τσίπρας έκανε τα δικά του. Θα θυμάστε, Capital Control, πρόδωσε τη Μακεδονία, πούλησε τον ΟΣΕ, έκανε κι αυτός πολλά, άρπαξε. Και σου λέει μετά η Νέα Δημοκρατία όταν ξαναεκλέχθηκε, δεν γίνεται να ξαναρισκάρουμε να ανεβεί σε κάποια φάση στην εξουσία ένα άλλο κόμμα και να φοβόμαστε ότι εμείς δεν θα μπορούμε να τα απεξέλθουμε. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Τι είναι αυτό που θα κάνουμε? Θα κάνουμε όλες τις κρατικές επιχειρήσεις, ακούστε τι σας λέω, αυτά η Νέα Δημοκρατία τα λέει. Θα κάνουμε όλες τις κρατικές επιχειρήσεις ιδιωτικές. Και λέει ο Μητσοτάκης, θα φτιάξω μια εταιρεία, θα την πω για παράδειγμα λέω εγώ τώρα, CVC Partners. Θα βάλω την κόρη μου μέσα να διαχειρίζεται την κατάσταση και θα πουλάω την κρατική επιχείρηση σε μια εταιρεία στην Αγγλία, στην Ελβετία, όπου κι αν είναι, η οποία έμεσα μου ανήκει, αλλά στα χαρτιά δεν μου ανήκει. Και κάπως έτσι θα ξεπουλήσω εγώ σαν κράτος σε αυτή την εταιρεία τη ΔΕΗ. Τη ΔΕΗ, την οποία ο ελληνικός λαός με τα δικά του έξοδα την έκτισε. Γιατί κάθε κολόνα σε κάθε δρόμο την έχει βάλει ο ελληνικός λαός, δεν την έβαλε καμία CVC. Έλα όμως που θα διαχειρίζεται αυτή η εταιρεία το ρεύμα, την ενέργεια. Θα διαχειρίζεται την ενέργεια, ακούστε τι σας λέω. Αύριο μεθαύριο, και όχι μόνο την ενέργεια, γιατί πήρε και τους κοτσόβολους, πήρε και τα σκρούτς και τα μούτς και πήρε και τα άλλα. Και θα πάρει κι άλλα. Θα διαχειρίζεται το ρεύμα λοιπόν. Κάνουμε και αλυσβερίσι με γεραπετρίδες και κάτι άλλους τυπάδες που διαχειρίζονται φωτοβολταϊκά, μην πω ονοματάκια, και ανεμογεννήτριες. Και θα παράγουμε στην Ελλάδα, θα γίνουμε μπαταρία δηλαδή σαν χώρα, ενέργεια, την οποία θα τη λαμβάνει η εταιρεία ΔΕΗ, που έχει γίνει εταιρεία πλέον, και θα την πουλάει στο εξωτερικό. Μια εταιρεία που ξέρετε που ανήκει πλέον. Και αύριο μεθαύριο να ανεβεί στην εξουσία, είτε αριστερή είναι, είτε δεξί είναι, είτε δεν είναι ο Μητσοτάκης, θα έχουν να κάνουν με το Μητσοτάκη και αυτή την εταιρεία στην Αγγλία. Γιατί πες ότι γίνομαι εγώ αύριο πρωθυπουργός, δεν θα πρέπει να έχει η χώρα μου ρεύμα? Έλα που όλο το δίκτυο
έχει ξεπουληθεί σε αυτή την εταιρεία που έχει μπροστινό και από πίσω είναι άλλος. Πώς εγώ σαν χώρα και πρωθυπουργός να είμαι θα μπορέσω να τα απεξέλθω και να πω σε αυτό να ξέρεις κάτι, σου ανεβάζω τη φορολογία. Θα μου πει ξέρεις κάτι, σου κόβω το ρεύμα. Γιατί πλέον δεν σου ανήκει το ρεύμα μέσα στην ίδια σου τη χώρα. Οπότε ο Μητσοτάκης χτίζει ένα δικό του βασίλειο μες στην Ελλάδα. Που δεν θα μπορείς εσύ να το καταργήσεις, γιατί θα είναι νόμιμος ιδιοκτήτης κοινωνικών αγαθών. Ρεύματος. Πήγαν να κάνουν το ίδιο και με το νερό, αλλά δεν τους βγήκε. Γιατί μπήκε σφήνα η Ευρωπαϊκή Ένωση και τους λέει αυτό με το νερό δεν μπορείτε να το κάνετε. Αλλιώς θα το κάνανε. Για να ξέρεις πώς πάει το πράγμα. Και έλα εσύ αύριο να γίνεις πρωθυπουργός και να μην έχεις δικό σου ρεύμα στη δική σου χώρα, στο δικό σου κράτος, γιατί το ρεύμα και εταιρεία ρεύματος ανήκει σε μια εταιρεία στην Αγγλία που τη διαχειρίζεται η κόρη του Μητσοτάκη. Αυτή είναι η αλήθεια. Και δεν το κάνουν μόνο με το ρεύμα, το κάνουν και με άλλα πράγματα αυτό. Και με άλλες επιχειρήσεις. Σοβαρές επιχειρήσεις. Και με αεροδρόμια και με λιμάνια και με δρόμους και με όλα. Είσαι ένα χωράφι το οποίο διαχειρίζονται κάποιοι συγκεκριμένοι άνθρωποι και κάποιοι ξένοι παράγοντες. Ο Τούρκος απέναντι τι έκανε. Ο Τούρκος απέναντι όταν βγήκε ο Ερντογάν έκανε πάρα πολλές επιχειρήσεις κρατικές τις οποίες τις είχαν επιχειρηματίες από το εξωτερικό. Δηλαδή τι έκανε μέσα στην ίδια του τη χώρα, κάνει αυτό σκουμάντο. Και το κατάφερε αυτό. Επίσης ο Ερντογάν έχει μια διαφορά με τον Μητσοτάκη, γιατί ο Μητσοτάκης είναι μεγάλος φαν του Ερντογάν και πατάει στα βήματά του και προσπαθεί να του μοιάξει, αν και είναι πολύ δύσκολο να του μοιάξει. Ο Ερντογάν τι έκανε λοιπόν. Για παράδειγμα, βλέπεις ότι βγάζεις από το οδικό δίκτυο 2 δις ευρώ. Λέμε τώρα ευρώ, έτσι. Βλέπει ότι βγάζει ο Ερντογάν 2 δις ευρώ. Αυτά τα 2 δις ευρώ δεν θα τα μοιράσει σε κόσμο για να το ξαναψηφίσουνε. Δεν θα κάτσει να πληρώνει αχαήρευτους να είναι στα γραφεία και να κάθουν να ξύνονται και να μην κάνουν δουλειά για να αρπάζει αυτός τη μίζα. Γιατί από αυτά τα 2 δις, εδώ στην Ελλάδα, κατασπαράζουν το 1,5 και τα άλλα τα 500 τα βάζουν για να φανεί ότι κάναν ένα έργο. Ο Ερντογάν από τα 2 δις παίρνει τα 2 δις, τα χώνει κάπου, φτιάχνει για παράδειγμα ένα τεράστιο έργο με όλα τα λεφτά, το οποίο έργο όμως του φέρνει κέρδος. Και την επόμενη χρονιά αντί για 2 δις έσοδα έχει 4 δις έσοδα. Και μετά από τα 4 δις παίρνει τα 3, τα χώνει αλλού για να εξελιχθεί κι άλλο, κρατάει και το ένα τσέπι. Αλλά κάνει και κάτι και φέρνει και περισσότερα έσοδα στην Τουρκία. Δεν είναι σαν τους δικούς μας που δεν ξέρουν να κάνουν τίποτα, μόνο να τρώνε λεφτά. Αυτή είναι η διαφορά. Ο Ερντογάν και μετρό έχει και τη μεγαλύτερη αεροπορική έχει και κέντρο του πλανήτη έχει γίνει και τους παραγωγούς του βοηθάει και κρατικές εταιρείες έχει και κρατικές επιχειρήσεις έχει και τους Τούρκους επιχειρηματίες τους έχει βοηθήσει και ισχυρή χώρα έχει γίνει. Και βγαίνει τώρα ο παππούς από την Καλύβα πάνω στο βουνό στα 1100 μέτρα από την ξύλινη την Καλύβα με τη σόμπα να πει ότι ξέρεις κάτι, οι Τούρκοι είναι Μόγκολοι. Οι Τούρκοι δεν μπορούν να τα βάλουν με την Ελλάδα. Γιατί έχουμε 6 Ραφάλ. Μα ο Τούρκος δεν πρόκειται να σηκώσει αεροπλάνα να έρθει να σε σκοτώσει. Ο Τούρκος διεκδικεί και αναπτύσσεται και εξελίσσεται οικονομικά. Και αύριο μεθαύριο, όταν αυτά τα λαμόγια και αυτοί οι απατεώνες θα σε έχουν φτάσει σε ένα σημείο να μην είσαι αυτόνομος, να μην είσαι ανεξάρτητος και να είσαι φτωχοποιημένος, θα έρθει ο Τούρκος με τα λεφτά του και θα σε εξαγοράσει. Δεν χρειάζεται να πέσει ούτε σφαίρα, ούτε βόμβα, ούτε να χυθεί αίμα. Θα σε τελειώσει οικονομικά. Γιατί δεν παράγεις τίποτα.
Γιατί σε κυβερνάνε λαμόγια. Γιατί δεν ξέρεις να κάνεις σωστή διαχείριση της οικονομίας. Γιατί δεν εξελίσσεσαι. Γιατί κάποιοι χτίζουν το βασίλειό τους μέσα στην Ελλάδα και δεν κάνουν ισχυρό το κράτος. Οπότε αυτό το κράτος θα καταστραφεί. Ποιος πάει να τα βάλει με τον Ερντογάν τώρα? Οι Έλληνες επιχειρηματίες? Ο άλλος έχει χτίσει κολοσσούς. Μόνο την αεροπορική, τη γνωστή να πάρετε, την τουρκική, τελείωσε. Όλα φεύγουν από εκεί. Όσο τζίρο κάνει αυτή η αεροπορική, κάνει όλη η Ελλάδα. Πώς θα τα βάλεις οικονομικά με τον Τούρκο? Γιατί ακούω πολλές αρλούμπες. Ακούω πολλές αρλούμπες. Αν δεν γίνεις ισχυρός, αν δεν διεκδικήσεις σαν κράτος όσα σου ανήκουν, λιμάνια, αεροδρόμια, αν δεν ξαναυπάρξουν οι κρατικές επιχειρήσεις για να μπορέσει να έχει χρήμα η Ελλάδα και να κάνει πράγματα, να βοηθήσει το λαό της, να χτίσει εγκαταστάσεις, να συντηρήσει υπόστεγα, να φτιάξει πράγματα ώστε να έρθει ο τουρίστας, ώστε να έρθουν απ' έξω να μας φέρουν και άλλα λεφτά. Εδώ αυτοί μας λένε ότι θα φορολογήσουν τον ελεύθερο επαγγελματία. Θα του πάρουν όλα τα χρήματα που έχει. Γιατί θα το φορολογήσουν σκληρά. Και παράλληλα αρπάζουν τα εκατομμύρια και τα βγάζουν σε offshore στο εξωτερικό. Και εσύ αναρωτιέσαι τι πήγε να κάνει ο Μητσοτάκης στην Άγκυρα και να συζητήσει με τον Ερντογάν. Και γιατί ο Ερντογάν αποκτάει βίζα στα νησιά. Και γιατί μιλάνε για Αιγαίο και συνεκμετάλλευση. Τι γιατί, ρε φίλε? Τι γιατί? Γιατί έχει 80 χρόνια που βγάζει τους ίδιους και τους ίδιους γιατί είσαι χαϊβάνι. Έχει 80 χρόνια επιλέγεις τους ίδιους και τους ίδιους γιατί είσαι καραχαϊβάνι. Στο λέω και δεύτερη φορά. Χαϊβάνι μεγάλο. Γίναν αυτοί ζάμπλουτοι και εσύ πανφτωχός και μάντεψε. Συνεχίζεις να τους υποστηρίζεις. Συνεχίζεις να παλεύεις και να μαλώνεις σε καφενεία, σε πάρκα, σε ταβέρνες, σε μπουζούκια. Μαλώνεις και υποστηρίζεις αυτούς που σε κατέστρεψαν. Καλά να πάθεις. Ποιος σε φταίει? Εμείς γιατί να την πληρώσουμε? Αυτό δεν καταλαβαίνω. Εμείς γιατί να την πληρώσουμε? 84 εκατομμύρια το λιμάνι της Ιγουμενίτσας. 84 εκατομμύρια. Καταλαβαίνεις τι αξία έχει ένα λιμάνι? Ένα λιμάνι συγκεκριμένα σε αυτή την τοποθεσία της Ιγουμενίτσας. Και το πήρε, λέει, εταιρεία Ιταλική. Ρε, ξεχνάτε ποιοι είναι οι Ιταλοί? Ξεχνάτε τι κάνανε οι Ιταλοί στην Ελλάδα με τους Γερμανούς όταν ήρθανε? Όλοι θέλουν να διεκδικήσουνε και πουλάς το λιμάνι το οποίο είναι απέναντι από την Ιταλία σε Ιταλούς. Ποιος άνθρωπος θα μπορούσε να κάνει μια τέτοια κίνηση? Πείτε μου εσείς. Μου θύμισε πριν ο Τάσος το Σαμαρά που είχε πουλήσει τις ελληνικές κρατικές επιχειρήσεις σε ξένες κρατικές επιχειρήσεις. Όπως είναι η τηλεφωνία σου που την πούλησε ο Σαμαράς σε γερμανική κρατική εταιρεία. Και διαχειρίζεται τώρα η γερμανική κρατική εταιρεία την ελληνική τηλεφωνία. Ποιοι άνθρωποι κάνουν τέτοιες κινήσεις? Αυτά όλα είναι προδοσίες. Αυτά όλα είναι σοβαρά εγκλήματα. Αλλά δεν μπορείτε να τα αντιληφθείτε, δεν μπορείτε να τα σκεφτείτε, δεν μπορείτε να τα καταλάβετε. Γιατί είστε εγωιστές? Και έχεις τον Άδωνη να σου λέει δεν μας ενδιαφέρουν τα Τέμπη. Δεν τον ενδιαφέρουν τα Τέμπη τον Άδωνη, ρε φίλε. Ο Άδωνης έχει άλλες δουλειές. Έχει να ξεπουλήσει, έχει να πάρει μίζα, έχει να κάνει το ένα, έχει να κάνει το άλλο. Ασχολείται με τα Τέμπη. Ξεσπάει, λέει, και πατέρας θύματος κατά του Άδωνη. Έχουν πνίξει, λέει, έχουν κάψει τα παιδιά μας, μετράμε μνήματα και έχουν το θράσος και να μιλάνε. Αυτοί μιλάνε, λέω εγώ στον πατέρα του θύματος. Γιατί το 41% τους ξαναέβγαλε. Τους ξαναέβγαλε. Έχουν πλέον το δικαίωμα να μιλάνε, γιατί τους επέλεξε σχεδόν η μισή χώρα.
Και μου λένε τώρα οι άλλοι, ναι, αλλά το 20% τους ψήφισε και οι υπόλοιποι δεν τους ψήφισαν, ναι, αλλά δεν πήγαν να ψηφίσουνε. Και όλοι ξέρατε, και το είχαμε πει επανελειμμένα εδώ πέρα, το ότι όσοι απέχουνε ψηφίζουνε το πρώτο κόμμα. Χρόνια τώρα συμβαίνει αυτό. Όσοι απέχουν από τις εκλογές ψηφίζουνε το πρώτο κόμμα. Το ποσοστό πάει εκεί. Το ξέρατε και συνέβη. Μην πέφτετε από τα σύννεφα. Πάμε τώρα στο ΚΚΕ. Το ΚΚΕ, το οποίο πλέον έχει συστρατευτεί με τη Νέα Δημοκρατία, λαμβάνουν μαζί αποφάσεις. Πήγε, λέει, τώρα το ΚΚΕ μετά από... πόσους μήνες? Τι να κάνει, λέει, σύσταση εξεταστικής επιτροπής. Έριξε την πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τα Τέμπη. Το ΚΚΕ 10 Νοεμβρίου του 23. Τόσο καιρό γιατί δεν το έκανε? Άφηνε τη Νέα Δημοκρατία να μπορέσει να καλύψει τα ακάλυπτα. Τα ακάλυπτα. Γιατί υπέρ αυτής της σύστασης εξεταστικής επιτροπής του ΚΚΕ για τα Τέμπη θα ψηφίσει και η Νέα Δημοκρατία. Άρα η Νέα Δημοκρατία είναι σίγουρη ότι δεν έχει κάτι να φοβηθεί. Και το ΚΚΕ έβαλε πλάτη τόσο καιρό ώστε να μπαλώσει την υπόθεση. Να θυμίσω το βρώμικο 89. Το θυμάστε το βρώμικο 89? Για γκουγκλάρετε το βρώμικο 89, να θυμηθείτε λίγο καλύτερα τι ακριβώς είναι. Γιατί το βρώμικο 89, όπως συζητούσα χθες με τον Δημήτρη, είχε πέσει το Πασόκ για εκείνα τα σκάνδαλα με την τράπεζα της Κρήτης και τις 33 δισεκατομμύρια δραχμές. Και αν θυμάστε καλά, το βρώμικο 89, το 89, η Νέα Δημοκρατία έκανε κυβέρνηση με την αριστερά. Η Νέα Δημοκρατία με την αριστερά, η δεξή με τους αριστερούς κάναν μαζί κυβέρνηση. Γι' αυτό λέω δεξί και αριστερή, το ίδιο μαγαζί. Όταν βλέπεις την Κανέλη αγκαλιά με την Τώρα, καταλαβαίνεις τόσα χρόνια τι συμβαίνει. Υπάρχει μες στη Βουλή ένα κόμμα, το ΚΚΕ, που υποτίθεται είναι του λαού και είναι με το λαό, με τους τουλούμπες και τους κουτσούμπες. Και στην ουσία ο ελληνικός λαός τους ταΐζει, τους φροντίζει, τους έχει βγάλει στη σύνταξη όλους αυτούς τους κομμουνιστές. Και αυτοί δεν έχουν κάνει τίποτα για το λαό. Τι έχει κάνει το ΚΚΕ για το λαό? Για εξήγησέ μου. Τι έχει κάνει? Τι έχει καταφέρει η Παπαρίγα? Τι κατάφερε ο Κουτσούμπας? Πείτε μου. Συνένοχοι μαζί με τους Νεοδημοκράτες και τους Πασοξίδες είστε όλοι και τους Σιριζέους. Αλλά βλέπεις ότι και αν γίνει πλέον με σκάνδαλο, να έχει να κάνει με σκάνδαλο, η απάντηση είναι μία. Κρίθηκε στις εκλογές ό,τι κρίθηκε. Το ίδιο είπαν για τις υποκλοπές. Συνελήφθησαν, λέει, δύο άτομα για πώληση αμφιβόλου ποιότητας και γνησιότητας ελαιόλαδου, στερούμενοι, λέει, των απαιτητήτων παραστατικών και τιμολογίων αγοράς. Στη φυλακή, λοιπόν, ο άλλος, επειδή είχε λάδι, το οποίο δεν ήταν ποιότητας, και άλλοι που έχουν ποιότητα κοκαίνης, ινδικής κάναβης, ηρωίνης και παρεστησιογόνων χαπιών, είναι ελεύθεροι. Μέσα ο Ελληνάκος για το λάδι και ελεύθεροι έμποροι ναρκωτικών. Αυτή είναι η ελληνική αστυνομία. Ξέρετε, θυμάμαι στις ταινίες παλιά που παριστάνανε έναν έμπορο, παρουσιάζανε, συγγνώμη, έναν έμπορο ναρκωτικών με τις μεγάλες εκείνες τις μακριές, τις καμπαρντίνες μέχρι τον Αστράγαλο. Δεν ξέρω αν θυμάστε τις ταινίες παλιά που άνοιγε την καμπαρντίνα αυτός διάπλατα και κρεμόντουσαν μέσα στην καμπαρντίνα από τη μία μεριά διάφορα ναρκωτικά, από την άλλη άλλα. Λοιπόν, πλέον αυτός ανοίγει την καμπαρντίνα και κρέμονται μπουκαλάκια με ελαιόλαδο. Τι να πει κανείς? Τι να πει και τι να μην πει?
Ρε το μπουμπούκο, ρε το μπουμπούκο, ρε παιδιά, είναι απίστευτο. Εν τω μεταξύ ο... Περίμενε λίγο, τι λέει εδώ. Θα μας τρελάνετε εσείς. Λοιπόν, εν τω μεταξύ ο εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, ο Ρωμανός, το παρατράγουδο. Να το γνωρίσουμε πλέον ότι είναι παρατράγουδο, γιατί έτσι θα τον αποκαλώ. Μην εξηγώ κάθε φορά ποιος είναι το παρατράγουδο. Ένα είναι πλέον το παρατράγουδο και το γνωρίζουμε όλοι. Ο εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, εντάξει. Ο εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας είχε δηλώσει ότι οι νεοδημοκράτες έχουν βαρεθεί να δίνουν συλληπιτήρια στις οικογένειες των νεκρών. Δεν φτάνει που λόγω της ανευθυνότητας οδήγησαν συγκεκριμένους ανθρώπους στο θάνατο. Κάνουν και δηλώσεις ότι έχουν βαρεθεί να δίνουν και συλληπιτήρια. Ε, σιγά μωρέ, κουραστήκατε. Πάμε λίγο να ακούσουμε μπουμπούκο, γιατί θέλω να σας έχω δυναμικούς. Να ζητήσω συγγνώμη από τους συγγενείς των θυμάτων. Δεν είχα καμία διάσταση προσβάλλω. Όσον αφορά ανθρώπους που έχουν θύματα σε αυτή την τραγωδία, σε αυτούς τους ζητώ συγγνώμη, γιατί αυτοί μπορεί να έχουν υπερβολική και λογική, υπερβολική, λογική ευαισθησία και οτιδήποτε αφορά αυτό το θέμα τους αγγίζει πάρα πολύ έντονα. Θέλω να ζητώ συγγνώμη από τους συγγενείς των θυμάτων. Η εμπειρία μου, η τηλεοπτική και ραδιοφωνική, θα έπρεπε να με έχει προστατεύσει και να έχω αντιληφθεί εκείνη τη στιγμή την διαστρέβλωση που για μικροκομματικούς λόγους θα έκαναν με τα βεβαιότητος την επόμενη στιγμή η πολιτική μου αντίπαλη. Αχ βρε καημενούλη, έπεσε στην παγίδα. Εμείς έχουμε βαρεθεί να λέτε εσείς συλληπιτήρια σε ανθρώπους που οδηγήσατε στο θάνατο, να τους ζητάτε συγγνώμη και να μην κάνετε κάτι γι' αυτό όμως. Τώρα θα μου πεις όλα αυτά που συζητάμε εδώ πέρα και που λέμε δεν αφορούν κανέναν Έλληνα. Ο Έλληνας ασχολείται με την Τούνη που πήγε στην Αμερική, της κλέψαν το κινητό και πήγε αγόρασε καινούριο. Για να μπορεί να μπαίνει στο Instagram. Ξέρετε όμως τα Τέμπη, στην ουσία αν το πιάσεις, νομίζω ότι ενδιαφέρουν μόνο και νοιάζουν τις οικογένειες των θυμάτων. Γιατί? Γιατί μόνο αυτοί οι άνθρωποι ζήσαν στο πετσί τους την αδικία. Και κάποιοι ακόμα οι οποίοι έχουν συνέστηση, αλλά όχι σε αυτό το βαθμό. Είναι αλλιώς να το ζεις σε πρώτο πρόσωπο. Αυτοί οι άνθρωποι ενδιαφέρονται ακόμα ενεργά. Γιατί οι υπόλοιποι προχωράνε στην καθημερινότητά τους και δημιουργούνται και άλλα προβλήματα. Το ίδιο και για αυτούς στο μάτι και για αυτούς στην Εύβοια. Και για όσους ήτανε το σκάνδαλο των υποκλοπών. Και όσοι χάσανε κόσμο από τον κορονοϊό. Λίγοι πληγώθηκαν πραγματικά. Λίγοι. Δεν είναι λίγοι, είναι πάρα πολλοί κόσμος. Αυτοί οι λίγοι όμως που το ζήσαν σε πρώτο πρόσωπο, αυτοί 117 για παράδειγμα στα Ατέμπη, δεν μπορούν να το προσπεράσουν. Εσύ εκεί πέρα έξω το προσπεράσεις. Γιατί δεν έχεις ένα δικό σου άνθρωπο μέσα στο τρένο. Και είναι αλλιώς να βγαίνω εγώ να λέω ότι ξέρεις κάτι, ο περισσότερος κόσμος εκεί πέρα έξω είναι αδιάφορος και δεν ενδιαφέρεται. Και είναι αλλιώς να βγαίνει ο υπουργός και να λέει δεν ενδιαφέρεται κανένας για τα Τέμπη. Εσύ πρώτος θα έπρεπε να ενδιαφέρεσαι για αυτόν τον κόσμο. Αλλά δεν το κάνεις και το παραδέχεσαι. Και αν είχες όντως ενσυναίσθηση και αν όντως δεν το νοούσες έτσι, δεν θα έβγαινες να πεις συγγνώμη. Βγήκες, είπες συγγνώμη για τα μάτια του κόσμου. Γιατί ξέρεις τι είπες. Γιατί κάποιος δεν ζητάει συγγνώμη για κάτι που δεν είπε. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι η Ελλάδα είναι στην πρώτη τελευταία θέση στη λίστα των λαών που εμπιστεύονται την κυβέρνηση. Από τους 100 στην Ελλάδα, οι 25 εμπιστεύονται την κυβέρνηση. Ακούστε, οι 25 εμπιστεύονται την κυβέρνηση και είμαστε στην πρώτη τελευταία θέση.
Πιο πολλοί εμπιστεύονται τις κυβερνήσεις τους. Οι Ελβετοί, οι Φινλανδοί και οι Σουηδοί. Συγκεκριμένα οι Ελβετοί. Απίστευτο, έτσι. Οι 83% από τους 100 εμπιστεύονται την κυβέρνηση. Και οι Αυστριακοί. Εδώ και 25 πολλοί είναι. Κανονικά θα έπρεπε να είναι 5. 5, γιατί οι υπόλοιποι δεν θα τους εμπιστεύονται όταν θα φτάσουν στην ουρά από το συσίτιο. Όταν θα χορεύουν τσάμικο για ένα πακέτο μακαρόνια. Τότε θα καταλάβουν τι λέγανε. Θα περάσουν τα χρόνια. Πού θα πάει. Θα αποσυρθεί ο Άδωνης με την πολιτική. Από την πολιτική. Και θα έρθει η στιγμή που θα υπάρξει απολογισμός της καριέρας του. Και τα μόνα θετικά που θα βρει κάποιος θα είναι 2 τεστ που είχε κάνει για τον κορονοϊό πριν 3 χρόνια. Μία είδηση είναι ότι υπάρχει περίπτωση να σπάσει η ασυλία των Σπαρτιατών. Για να μπορέσουν 11 άτομα να πάνε στον εισαγγελέα και να καταθέσουν για όσα γίνανε. Τρέμει η ψυχούλα τους, τρέμει τώρα. Γιατί οι βλαχομαγκές πληρώνονται. Λοιπόν, τη Φέη Μπακογιώργου, την οποία εξέδιδαν και την υπέβαλαν σε φρικτά βασανιστήρια πριν τη δολοφονήσουν. Δεν ήξερε κανένας τι ακριβώς είχε συμβεί. Τώρα, από ό,τι διαβάζω, συνελήφθησαν μάνα, αδελφοί και σπιτονοικοκυρά. Γιατί γνωρίζανε κι αυτοί, γιατί κι αυτοί ήταν στο κόλπο, δεν μπορώ να καταλάβω. Στην Κωνσταντινούπολη επιτέθηκαν με πέτρες ελληνικό σχολείο και εκκλησία λόγω της κατάστασης που επικρατεί στο Ισραήλ. Ο Πέτρος Κόκαλης, αγκαλιά με τον Κασελάκη. Και θα πάμε να ακούσουμε ένα ηχητικό για το πώς παρουσιάζουνε. Μα είναι τραγικό. Πώς παρουσιάζουν κάποιους ανθρώπους ότι είναι πολύ μπροστά, πολύ προχωρημένοι. Και στην τελική είναι διαφορετικά τα πράγματα. Ακούστε λίγο εδώ πέρα, ακούστε. Ακούστε λίγο να γελάσετε, ακούστε. Έχουμε τη χαρά και την πολυτέλεια, θα έλεγα, να έχουμε κοντά μας έναν άνθρωπο, ας μου επιτραπεί η έκφραση, ποτισμένο στην τεχνολογία. Κατάφερε να βρει τη συνταγή για να εφαρμόσει την καινοτομία στην καθημερινότητά του, μας, τους. Όταν έφερε το λεωφορείο χωρίς οδηγό. Να τους λέτε να μην λένε για το λεωφορείο, γιατί εκείνο το λεωφορείο χωρίς οδηγό τράκαρε. Εξαιρετική εξέλιξη και ανάπτυξη. Λοιπόν, θυμάστε το Κικίλια που έβγαινε και έλεγε ότι αλητήριοι εμπριστές βάζουν φωτιές και θα τους βρούμε και θα τους κάνουμε, ακόμα τους βρίσκουνε. Τι έγινε τελικά, ήταν εμπρισμοί, ήταν κλιματική αλλαγή που έβαλε φωτιά, γιατί όπου βάζουνε, όπου καήκαν τα δάση, όπως λέγαμε, άνθησαν ανεμογεννήτριες. Δεν πάνε να καταστράφει και το σπίτι σας, δεν πάνε να καταστράφει και η δουλειά σας. Οι ανεμογεννήτριες από το πουθενά βγήκανε. Λοιπόν, όπως σας λέω, ο στόχος του Κασελάκη είναι να καταστρέψει ολοκληρωτικά το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί η Νέα Δημοκρατία, όπως σας εξήγησα πριν, έχει φοβηθεί το ότι υπάρχει περίπτωση εξουσία να αλλάξει χέρια. Και γι' αυτό το λόγο πραγματοποιεί αυτή την ιδιωτικοποίηση όλων των κρατικών επιχειρήσεων, αλλά ο Κασελάκης έχει ένα συγκεκριμένο ρόλο. Τον στείλανε στην Ελλάδα από την Αμερική για να καταστρέψει το ΣΥΡΙΖΑ. Για να καταστρέψει το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί όπως βλέπω τώρα λέει, ζητάει δημοψήφισμα για την αποπομπή των τεσσάρων στελεχών που θέλει να διώξει. Ξύλωσε αυτόν, αξύλωσε τον άλλον, μάλωσαν μεταξύ τους. Ποιος έμεινε στο ΣΥΡΙΖΑ, κανένας δεν έμεινε. Άμα θέλετε να πούμε τώρα πόσο είναι το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ, εγώ σας λέω έχει πέσει κάτω από το 10%. Μα φύγαν οι μισοί. Τσαχ Τσιόγλου, ποιος Τσακαλώτος, ποιος Κουρλέτης.
πάει, διαλύθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτός ήταν ο στόχος. Οποιοσδήποτε άλλος έβγαινε που ήταν χρόνια στο ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσε να έχει συγκεντρωμένους και μαζεμένους όλους αυτούς. Ο Κασελάκης δεν μπορεί. Και δεν ξέρω και τι είπε στο παπά, τι του έταξε και είναι τόσο φανατικός. Πάντως ένα τεράστιο μπράβο να πούμε στο Κασελάκη, ο οποίος όντως τα κατάφερε. Και να σου πω και κάτι, δεν ήτανε και ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ ήτανε. Κατέστρεψε ένα δεύτερο ΠΑΣΟΚ. Ο Κούλογλου, για παράδειγμα, ο ευρωβουλευτής που έφυγε από την ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ στην Ευρωβουλή, αλλά κράτησε το μισθό του ευρωβουλευτή. Δεν είναι αριστερός. Ποιος αριστερός θα μπορούσε να παρεξηγηθεί που δεν πήγε ο Κασελάκης να τιμήσει με την παρουσία του το Σιμίτι? Παρεξηγήθηκε ο Κούλογλου επειδή δεν πήγε ο Κασελάκης να τιμήσει το Σιμίτι. Ο Κούλογλου δεν είναι αριστερός, πασοξής είναι. Λοιπόν, ισοπεδώνει τον Άδωνη Γεωργιάδη η Μαρία Καριστιανού που έχασε την κόρη της στη Μάρθη στο έγκλημα των Τεμπών. Συνάντησα, λέει, την πρόεδρο του Συλλόγου Πληγέντων του δυστυχήματος Τέμπη 2023 και μου δήλωσε μεταξύ άλλων ότι η ζωή ενός παιδιού στοιχίζει όσο ένα εισιτήριο για τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Είπε ότι η κυβέρνηση που εκπροσωπεί ο Άδωνης Γεωργιάδης έκανε τους Έλληνες ζητιάνους και να σκέφτονται αν θα έχουν να φάνε και χρήματα για να πληρώσουν τη ΔΕΗ. Όμως δεν σημαίνει ότι ξέχασαν να είναι άνθρωποι. Επίσης είπε ότι ο κύριος Γεωργιάδης μοιάζει με μια μύγα που τριγυρίζει γύρω μου αυτή τη στιγμή και με ενοχλεί αρκετά. Επίσης είπε ότι ντρέπεται που ο κύριος Γεωργιάδης είναι Έλληνας και είναι και πατέρας. Ντρέπεται. Και όχι μόνο αυτοί, οι περισσότεροι. Πού είστε βρε σύντροφοι του Περισσού που βγήκατε παγανιά και σχολιάζετε κάθε μέρα στο Twitter? Αγκαλιά με τη Νέα Δημοκρατία. Πού είστε να μου πείτε γιατί δίνουνε φυλάκια στα βρωτά η Κανέλη με την Τώρα Μπακογιάννη? Βγήκε ένας σφίνα όταν έλεγα παλαιότερα για το προφίλ και για την Κανέλη και για το πώς και τι έκανε για να ανεβεί. Και μου είχε πει, ναι, αλλά η Κανέλη δεν είναι στέλεχος του ΚΚΕ. Η Κανέλη είναι εξωτερικός συνεργάτης. Ακούστε εδώ τώρα ο άλλος. Επειδή βγήκε η Κανέλη και είπε για να αποφύγει το σχολιασμό, εγώ δεν είμαι ΚΚΕ, είμαι συνεργάτης του ΚΚΕ. Με ποιον βγήκες δε στη Βουλή που δεν είσαι ΚΚΕ και είσαι εξωτερικός συνεργάτης του ΚΚΕ? Τι μακακίες είναι αυτές? Με ποιον μπήκες στη Βουλή? Με ποιον κατέβαινες? Στο Βήμα όταν βγαίνεις και μιλάς τι γράφει από κάτω? ΚΚΕ δεν γράφει? Τι εξωτερικός συνεργάτης τώρα, άντε μην αρχίσω να βρίζω. Εξωτερικός συνεργάτης. Τι είσαι ρε μαντάμ? Οικοδόμος είσαι και είσαι εξωτερικός συνεργάτης? Ή βάβεις κτίρια και ανέλαβες ένα κτίριο να το βάψεις και είσαι εξωτερικός συνεργάτης? Για την Ελληνική Βουλή μιλάμε. Με κόμμα κατέβηκε, στο κόμμα νίκης, τέλος. Εξωτερικός συνεργάτης. Πώς λοιπόν ένα κομμάτι του ΚΚΕ ανέχεται την Κανέλη να σταυροφιλιέται με την Τώρα Μπακογιάννη? Μπορείτε να μου εξηγήσετε? Δεν μπορείτε. Γιατί και εσείς στο payroll είστε. Μπλε και κόκκινα payroll. Η ανάπτυξη στην Ελλάδα έρχεται, παιδιά. Στην ουρά από το συσίτιο. Αυτή θα είναι η ανάπτυξη. Εδώ θα είμαστε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα ηχητικό ακόμα. Γιατί ο Μπουμπούκος, ο Μπουμπούκος είναι άνθρωπος ο οποίος θα πει πολλά ακόμα. Πάρα πολλά. Αδέλφος του κυρίου Στούμπου, γιατί δεν αναφέρθηκε στα εξώδικα των συνδικαλιστών? Είπα,
πιθανόν, ούτε καν το ξέρω, πιθανόν, να Θεός τον έλεγε αυτό, λέει τη διαμάχη με τα εξώδικα, θα οδηγούσε τον κόμμα να μην παίρνει τα πένα. Μια ερώτηση. Το αν ήσασταν στη θέση του εσείς, τι θα λέγατε τώρα, ότι απαντήσατε καλά. Να σας πω όμως κάτι, κύριε Στούμπο. Είσαι ο υπουργός μεταφορών. Μπορείτε να πας στη Βουλή και να πεις ναι, έχουν πρόβλημα ασφάλεια στα τρένα. Βεβαίως. Και να πεις παίρνω αυτά τα μέτρα, επίκειται αυτό. Συγγνώμη, με συγχωρείτε. Λέτε ότι δεν είπατε κάτι τέτοιο. Ασφαλώς όχι. Ένα λεπτό. Ποια φράση είπατε, κάτι είπατε, δεν μπορεί να μην είπατε. Είπα εγώ στο ερώτημα περί των εξωδίκων των συνδικαλιστών. Πιθανόν να θεώρησε ο υπουργός ότι αν το έλεγε αυτό για τα εξώδικα, δηλαδή και αυτά που λένε τα εξώδικα, δεν θα πήγαινε άλλη μέρα κανείς το τρένο. Μάλιστα. Το είπατε. Είσαι ο υπουργός μεταφορών. Είσαι ο υπουργός μεταφορών. Μπορείς να πας στη Βουλή και να πεις. Το πιθανό που είναι. Αυτό που είσαι ο υπουργός μεταφορών, το έχω κάνει. Είναι οικοδομητική. Όχι, δεν είναι. Μη φράση, σας παρακαλώ. Τι θες να πας στη Βουλή και να πεις. Το πιθανό που είναι. Ενάν δουλεύεις μαύρα και το κράτος χάνει. Τι είπατε. Γιατί στην αρχή λέγατε για 8 ώρα. Δεν μίλησα ποτέ για 2-8 ώρα. Δυστυχώς αν είχατε. Βγήκε αυτή η εντύπωση εκείνη τη μέρα. Μπορείτε να πάτε να έρθει τον κύριο Ανδρίτσο. Εκείνο που μίλαγα κόλλησε το Skype. Δηλαδή μπορεί κάποιος εργαζόμενος να δουλεύει 2-8 ώρα σε 2 διαφορετικούς εργοδότες. Και είναι αυτό απολύτως νόμιμο, δηλωμένο και σε εισοδήματά του. Δεν ακούστηκε όλη τη φράση. Και μετά βγήκα μέσα στο ραδιόφωνο του Skype στα 10 λεπτά και μου παιδιά, εκεί δεν ακούστηκε γιατί κόλλησε το Skype. Να πας στη Βουλή και να πεις. Το πιθανό που είναι. Που και με τον κόσμο ασχολούνται με πράγματα που δεν αφορούν κανέναν στην Ελλάδα. Αυτό που κάνουν είναι αυτοκτονικό για τους αυτούς τους. Ασχολούνται με θέματα που δεν αφορούν κανέναν στην Ελλάδα. Πραγματικά αισθάνθηκα ντροπή. Και νομίζω ότι το συζητήσαμε, το ακούσατε και ήταν και αληθινή μου και αυθόρμητη και αντίδρασή μου. Και δεν ήταν μόνο η δική μου αντίδραση. Αισθάνθηκατε ντροπή για κάτι που δεν είπα. Να πας στη Βουλή και να πεις. Το πιθανό που είναι. Αλλά έχει βαλθεί το Νέα Δημοκρατία 8 μέρες και αντί να ασχολείται με μια κυβέρνηση που οδηγεί τη χώρα στον κρεμό, αντί να ασχολούμαστε με το κυβερνητικό αλαλούμ, κάθε μεσημέρι, βράδυ, πρωί ακούμε στα ραδιόφωνα, στα κανάλια δηλώσεις και αντιδηλώσεις αυτού του κόμματος που λέγεται Νέα Δημοκρατία και που κατά τη γνώμη μου, θα το πω δημοσίως, είναι η ντροπή της δεξιάς. Αυτού του κόμματος που λέγεται Νέα Δημοκρατία και που κατά τη γνώμη μου, θα το πω δημοσίως, είναι η ντροπή της δεξιάς. Είναι η ντροπή της δεξιάς. Είναι η ντροπή της δεξιάς. Είναι ντροπή να λέγονται δεξιά αυτοί οι άνθρωποι. Δεν πρέπει να λέγονται. Καλώς είχαν επιλέξει το σύνθημα του Μεσαίου Γόρου. Πρέπει να καταλάβει ότι όταν φτάνει στην κάλπη, όταν εκλέγει αυτά τα δύο κόμματα, θα του κλέβουν τα λεφτά. Εγώ δεν έχω αμνησία, ούτε Αλτσχάιμερ. Εάν ο ελληνικός λαός θέλει να του κλέβουν τα λεφτά, και το αποδεικνύει η ίδια του ψήφο του, δικαίωμά του. Θέλω να κλέβουν. Α, δηλαδή, ο ελληνικός λαός θέλει να κλέβουν. Βεβαίω θέλει. Φυσικά, όλοι οι Έλληνες που ψηφίζουν Πασόκ Λουδού ξέρουν ότι αυτό το σύστημα οδηγεί στην κλοπή του δημοσίου κόμματος. Όποιος από εδώ και μπρος, σε επόμενες εκλογές, ψηφίσει είτε Πασόκ είτε Νέα Δημοκρατία, νομιμοποιεί την κλοπή του δημοσίου. Δεν έχω κάνει καμία κολοτούμπα, αυτά είναι παραμύθια της χαλιμάς. Και θα μου πείτε, θα πω και το εξής για να μην καταχωρώ με τον χρόνο. Όποιος από εδώ και μπρος, σε επόμενες εκλογές, ψηφίσει είτε Πασόκ είτε Νέα Δημοκρατία, δια της ψήφου του, νομιμοποιεί την κλοπή του δημοσίου χρήματος. Και επειδή ζούμε στην εποχή του λαϊκισμού, ο οποίος δεν ξέρει από πού θα σου έρθει. Χθες, ας πούμε, πήρε τη μορφή ενός βαθύπλου του γόνου του πολιτικού μας συστήματος, ο οποίος βρήκε τη λύση του δημοσιονομικού προβλήματος της χώρας στη βουλευτική αποζημίωση και στα δίθεν προνόμια των βουλευτών. Βεβαίως, εάν είσαι βαθύπλουτος γόνος, μπορείς να έχεις πολλές φιλοσοφικές ανησυχίες. Προφανώς ανήκεις στην κατηγορία εκείνων που δεν χρειάζεται να εργάζονται ποτέ στη ζωή τους, αλλά δεν έχει καμία ανάγκη για οτιδήποτε όσον αφορά τη λύση των πραγματικών προβλημάτων της ζωής. Μια τέτοιου τύπου συζήτηση θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον για να λύσουμε πράγματι τα δημοσιονομικά προβλήματα της χώρας και να δώσουμε πράγματι λύσεις στο σταυροδρόμι στο οποίο βρισκόμαστε, όχι λύσεις λαϊκίστικες τύπου Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά λύσεις πραγματικές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν αντέχω. Είναι υπάρχον. Θέλετε κι άλλο. Θέλετε κι άλλο. Ένα τελευταίο. Ένα τελευταίο. Για να θυμηθείτε λίγο ποιος είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης. Δεν αντέχω. Είναι υπάρχον των δυναμιών μου. Να μην κάνω ένα σχόλιο ως προς την γενναία αυτή προσφορά του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη με την απόδοση του βουλευτικού του αυτοκινήτου και των αποδοχών του από τις επιτροπές.
Σχέθηκα πάρα πολύ καλά. Ήμουν σήμερα και εγώ στη Βουλή. Άκουσα και τα σχόλια των συναδέλφων. Διάβασα και στο διαδίκτυο τα σχόλια των πολιτών. Σχέθηκα πάρα πολύ καλά τι πρέπει να πράξω. Και θα το εκμυστευτώ εδώ μαζί σας. Την άλλη εβδομάδα σκοπεύω να κάνω κι εγώ μια επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων και να διαθέσω το βουλευτικό μου αυτοκίνητο προς χρήση του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως επίσης να δώσω και τις όποιες αποδοχές από τις επιτροπές των αξιότιμων αυτών συνάδελφων. Θα μου πείτε γιατί το κάνω. Δεν δέχομαι, κυρίες και κύριοι, ότι ένας τόσο ικανός συνάδελφος, ένας τόσο άξιος συνάδελφος θα πηγαίνει με τα πόδια στις υποχρεώσεις του. Δεν μπορώ να δέχομαι ότι έχει κάνει αυτή τη θυσία για τον ελληνικό λαό ο κ. Μητσοτάκης και θα κινείται με τα πόδια. Γι' αυτό και εγώ θα έχω αυτοκίνητο. Θα δώσω λοιπόν το αυτοκίνητό μου στον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη για να μπορεί να κάνει το άξιο κοινοβουλευτικό του έργο όσο καλύτερα μπορεί αυτός ο σπουδαίος κοινοβουλευτικός άνδρας, ο οποίος πρέπει να έχει όλα τα εφόδια για να μπορεί να κάνει τη δουλειά του καλύτερα. Ιδιαίτερα δε ένας άνθρωπος που εκπροσωπεί και μία οικογένεια, η οποία τόσες πολλές δεκαετίες τόσα προσέφερε στον τόπο, χωρίς ποτέ να ακουστεί οποιαδήποτε εμπλοκή τους με οποιαδήποτε σχέση, εταιρεία, ιδιωτική, οποιαδήποτε άλλη, πάντα πληρώντας από την τσέπη τους, καταστρεφόμενη η περιουσία τους από την εμπλοκή τους στο ελληνικό πολιτικό σύστημα. Πράγματι αξίζει λοιπόν ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης μια έμπρακτη βοήθεια από όλους εμάς. Όπω με έχει κουράσει, συγγνώμη παιδιά. Λοιπόν, επειδή έχει δέσμη από τύψη, ήρθε στο στούντιο, την έχω απέναντί μου. Δεν μπορώ άλλο, Άδωνη Γεωργιάδη. Συγγνώμη, ήθελα λίγο να σας θυμίσω αυτός ο κολοτούμπας τι ακριβώς εκπροσωπεί στην πολιτική ζωή της Ελλάδας και το τι ακριβώς έχει πει, δεν έχει πει, το τι λέει, το πώς ξελέει, το πώς ζητάει συγγνώμη, το πώς τις παίρνει πίσω, το πώς ξανακάνει τα ίδια και τα ίδια.